Και όλες αυτές οι κινήσεις και κηρύγματα και τις ομολογήσεις και οι πνευματικοί πατέρες και ο ένας και ο άλλος, φαίνεται ο Θεός δεν τα μετράει. Γιατί δεν θα είναι ουσίες. Εάν ήταν έτσι πραγματικά, θα είχαμε ευλογία Θεού. Το λέει η Γραφή. Δεν μπορεί η Γραφή να λέει ψέματα. Εάν με ακολουθείτε, λέει, θα φάτε και θα ζήσετε εκ των καρπών της γης και θα είστε, λέει, ευτυχισμένοι. Εάν όμως, λέει, δεν ακούσετε τις φωνές μου, τότε σας περιμένουν σκληρές και πικρές ημέρες. Άρα δεν μπορούμε να λέμε και να πούμε ότι βαδίζουμε καλά. Γιατί τότε δεν δικαιολογείται γιατί έρχονται αυτές οι σκληρές ημέρες. Γιατί έρχονται αυτά τα δεινά στην Ελλάδα. Και δεν είναι για μένα μόνον οι παγκόσμιες εξελίξεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Εμείς πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Τεμτρίχα δεν πέφτει από την κεφαλή μας, αν δεν έχει διατάξει ο Θεός. Τίποτα δεν συμβαίνει. Εάν δεν το υπογράψει κάτι ο ουρανός, τίποτα δεν γίνεται πάνω στη γη. Τίποτα δεν γίνεται. Πρώτα υπογράφει ο ουρανός και μετά εξελίσσονται τα γεγονότα που κάνουν. Άρα λοιπόν, εδώ δεν πηγαίνουμε κατ' ευχή, σαν έθνος. Πηγαίνουμε κατά διαβόλου. Άρα η πνευματικότητα η οποία δήθεν υπάρχει, είναι ψεύτικη. Είναι ψεύτικη. Είναι σαν τα τέμπλα ή τους σταυρούς και τα εγκόλπια που φοράνε οι αρχιερείς και εμείς οι παπάδες. Που απ' έξω μοιάζει να είναι και τον βλέπεις το τέμπλο και λες πω 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 πω. Κοίτα τέμπλο από χρυσάφι. Και τελικά δεν είναι χρυσάφι, που μέσα είναι ξύλο. Και από πάνω το έχουν επασταλήψει με ένα χρυσό χρώμα ή το έχουν περάσει ένα ψηλό χρυσό. Άμα χτυπήσεις λίγο πιο μέσα, συναντάς το ξύλο. Επιφάνεια δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε και ο λαός μας ότι η λάμπη δεν είναι χρυσάφι. Όμοιως και οι σταυροί και τα εγκόρπια που τα φοράνε οι αρχιερείς δεν είναι χρυσάφι. Λίγο άμα τα αφήσεις, σε βλουδίζουν. Άρα μήπως είναι έτσι η πίστη μας. Μια πίστη επιφανειακή και όχι πλέον ουσιαστική. Άρα δεν έχουμε άνοδο πνευματικότητος. Αλλά αντιθέτως έχουμε κάθοδο. Μήπως τελικά ζούμε σε καιρό αποστασίας. Που έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό. Και γι' αυτό ήρθαν τα δεινά. Δεν εξηγείται γιατί ο Θεός πήρε τη χάρη του. Και η Γραφή μας το λέει ξεκάθαρα. Ότι ο Σάκης παραβείτε και απομακρυνθείτε από το Θεό, αυτό θα σας συμβεί. Άρα έχουμε απομάκρυνση από το Θεό. Έχουμε απομάκρυνση από το Θεό. Και το μόνο που θα μας σώσει δεν είναι ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε το Δουνουτού, ούτε τίποτα από όλους αυτούς. Ούτε οι τράπεζες, ούτε τα διεθνή ταμεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Άμα καθίστε με μαθηματική ακρίβεια, το λένε όλοι βαδίζονται στην καταστροφή. Γιατί όμως βαδίζουμε στην καταστροφή. Άρα, έχουμε ξεφύγει από εκεί που μας θέλει ο Θεός μας. Και μόνο μια ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή στον αληθινό Θεό. Γιατί τελικά δεν λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Δεν λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Η Βουλή έχει γεμίσει από Εβραίους, από Μασόνους, από χίλιους δυο. Υπάρχουν και κάποιοι ορθόδοξοι μέσα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Το έθνος μας το βλέπετε. Απομακρύνθηκε. Μόνοι μας αφήνουν και ξαναχτίζονται τζαμιά μες στην Ελλάδα.
να λατρευτεί ένας άλλος Θεός. Οι νόμοι όλοι του Θεού έχουν καταπατηθεί επίσημα. Δεν είναι το να μοιχεύσεις. Είναι προσωπικό σου αμάρτημα. Το να είσαι ομοφιλόφιλος είναι προσωπικό σου αμάρτημα. Το να πορνεύεις είναι προσωπικό αμάρτημα. Το να κλέψεις είναι προσωπικό αμάρτημα. Το να νομιμοποιήσεις όμως το αμάρτημα αυτό και να μου το κάνεις πρότυπο, αυτό αποτελεί πρόκληση στα μάτια του Θεού. Αυτό αποτελεί πρόκληση στα μάτια του Θεού. Το να παρουσιάζεις τη μοιχεία, την ομοφιλοφιλία, την πορνεία, το κάθε την κλοπή, το κάθε αμάρτημα, να το παρουσιάζεις και να το νομιμοποιείς, τότε εδώ πλέον έχουμε βλασφημία κατά του Θεού. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος που συγχωρείται. Ο κάθε αμαρτωλός συγχωρείται. Εδώ νομιμοποιείς πλέον τη διαστροφή, νομιμοποιείς τα πλέον χειρότερα αμαρτήματα. Και όπως έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, το κέρατο στεφανώνεται. Και το στεφανώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Εννοεί την αμαρτία. Το κακό δηλαδή το επιβραβεύουμε. Το επιβραβεύουμε το κακό. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να αντινομοθετούμε στον νομοθέτη Χριστό. Αντινομοθετούμε απέναντι στον ίδιο το Θεό. Δεν είναι ότι παραδίκαμε την εντολή του ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις. Σας είπα, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός και τον κάθε άνθρωπο το συγχωρεί. Το άλλο είναι βλασφημία όμως. Το να καταργήσεις τις εντολές του και στη θέση τους να βάζεις δικές σου εντολές. Και μάλιστα η Εκκλησία, η διοίκηση της Εκκλησίας και όλοι εμείς να το ανεχόμαστε. Και όλοι εμείς να το ανεχόμαστε. Και να μην υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί. Αυτό δεν το δέχεται ο Θεός. Θυμηθείτε τι έκανε ο πρόδρομος και γιατί έχασε το κεφάλι του. Γιατί ο Ηρώδης νόμιμα πήρε τη γυναίκα του αδελφού του για δική του γυναίκα. Κρυφά μπορεί να μάρτανε μαζί της. Κρυφά μπορεί να μάρτανε. Ήταν ένα προσωπικό το αμάρτημα. Δεν το έβλεπε κανείς. Όταν νομιμοποίησε και στεφανώθηκε το κέρατο, τότε βγήκε ο πρόδρομος. Τότε βγήκε ο πρόδρομος. Και του είπε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εδώ ποιος μιλάει. Κανένας πια δεν μιλάει. Νομιμοποιείται το κακό, νομιμοποιείται η αμαρτία. Θυμίζει ακριβώς αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ότι στην εποχή του Αντιχρίστου και στις μέρες του Αντιχρίστου, ο άνομος λέει, θα λιώσει νόμους και καιρούς. Θα λιώσει, λέει, τον νόμο του Θεού. Θα τον μετατρέψει, λέει. Και θα λέει, το μαύρο άσπρο. Και ζούμε, φαίνεται, σε αυτές τις μέρες. Και δεν είναι ότι ζούμε σε αυτές τις μέρες. Θα μπορούσε ο Θεός να μας έχει με την προστασία Του, εάν εμείς αντιστεκόμασταν. Εάν εμείς δεν το νομιμοποιούσαμε. Εάν η δική μας βουλή δεν τα αποδεχότανε, αν σαν έθνος εμείς όλοι αντιδρούσαμε, όπως αντιδράσανε τώρα που κόβονται οι μισθοί. Αλλά πλέον δεν ακούγεται κανένας. Τώρα έρχεται η τυραννία. Άπαξ και βουτήξει ο τύραννος στην εξουσία, αρχίζει το φραγγέλιο μετά. Αρχίζει το φραγγέλιο. Του δώσαμε του θηρίου εξουσία. Και από την ώρα που ο διάβολος πάρει εξουσία, χτυπάει με το φραγγέλιό του μετά. Τις φωνάζω. Ας διαμαρτύρονται. Δεν πρόκειται έτσι να σώθουν. Έτσι δεν φεύγουν.
Οι εχθροί φεύγανε από το Ισραήλ, λέει η Παλαιά Διαθήκη, όταν ο λαός μετανοούσε. Όταν ξαναγύριζε στον αληθινό Θεό. Αν εμείς δεν γυρίσουμε ειλικρινά στην πίστη μας και σαν διοίκηση Εκκλησίας και να συμπεριφερόμαστε σαν διοίκηση Εκκλησίας όπως θέλει ο Χριστός μας, όπως θέλουν οι Άγιοι, όπως θέλουν οι Πατέρες και χωρίς να λιθορίζουμε, εάν δεν το κάνουμε, τότε χειρότερα θα δούμε. Χειρότερα θα δούμε. Και δυστυχώς βλέπω ότι θα δούμε χειρότερα. Βλέπω θύελα να έρχεται. Θύελα ειλικρινά σας βλέπω να έρχεται. Και απορώ πως μερικοί δεν το βλέπουν ή δεν το αισθάνονται ή δεν το καταλαβαίνουν. Απορώ πως δεν βλέπουν την πόρα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Τον καιρό τον καταλαβαίνουμε. Βγαίνεις έξω και λες πόπο. Μαύρος ουρανός, μπουμπονίζει. Καταιγίδα θα έχουν. Και μαζεύονται στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Μαζεύουν τα ρούχα τους αν τα έχουν έξω. Μαζεύουν τα ζώα τους αν τα έχουν έξω. Για να προστατευτούν από την καταιγίδα. Εμείς ζούμε ως περιμένε νόε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γίνεται χαμός, έχουν μαζευτεί τόσα μαύρα σύννεφα και κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Είναι σαν και αυτούς που τους στείνει κάποιος και σου λέει πάτε, δεν με έφυσε, δεν μάλλον ψυχάζεις. Άλλο αντιλαμβάνονται. Άλλο αντιλαμβάνονται. Η λύση λοιπόν και η σωτηρία μας από όλα αυτά τα τεινά είναι παρακαλώ ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί να ζητάμε το έλεος του Θεού αλλά κυρίως με μετάνοια. Με μετάνοια. Διότι όπως ο Θεός έσωσε θα έσωσε μάλλον τα Σόδομα και τα Γόμορα ανέβησε και έστω 5 ανθρώπους από ό,τι είπε, έναν σε κάθε πόλη, μπορεί να σώσει έθνη ολόκληρα, εάν ο Θεός δει εκλεκτές ψυχές επάνω. Προς χάρη των εκλεκτών σώζει ο Θεός. Σήμερα εξέλιπε όσιος. Χαθήκαν οι Άγιοι. Χαθήκαν οι οσιακές μορφές. Και ο Λότ ένας είχε μείνει εκεί με τα παιδιά του, τον πήρε και ο Θεός και φύγε του εκεί σήμερα. Και τελικά να καταστρέψουν τα σώματα και τα γόμματα. Τι ήθελε να δείξει με αυτό. Ότι ένας ή δυο ή τρεις δεν σώζουν την κατάσταση. Δεν τη σώζουν. Να τη δέντους λέει φύγε και απομακρύνσου κι εσύ από εκεί. Άρα μαύρες ημέρες έρχονται. Θα είναι χειρότερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Θα είναι χειρότερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε και δεν συνέλθουμε. Και λυπάμαι που το λέω, δεν βλέπω ούτε μετάνοια να κηρύτεται, αλλά ούτε και κανείς έχει σκοπό να κηρύξει μετάνοια. Δεν προβλέπεται. Προβλέπω ότι μάλλον θα φτάσουμε πάτο. Θα πιάσουμε τον πάτο, και ίσως από εκεί όταν πιάσουμε πάτο, τότε κάποιοι αντιληφθούν ότι ξεχάσαμε το Θεό. Όταν δεν το καταλάβαιναν οι Εβραίοι, το πόσο είχαν ξεφύγει, τους άφηνε ο Θεός και πιάναν πάτο. Έστειλε τότε τον Ναβουχοδονόσορα και εχμαλώτησε όλο το Ισραήλ. Όλο το έθνος το εχμαλώτησε. Και τους πήρε εχμαλώτους, όλους τους ανθρώπους, τους πήρε εχμαλώτους και τους πήγε στην Βαβυλώνα. Εκεί που ρίξε τους τρεις πέδες μέσα, στο καμίνι. Και το Δανιήλ, τον έριξε μέσα στο λάκκο το λαιό του. Γιατί αυτοί οι τέσσερις είχαν που είχαν μείνει πιστοί. Αυτοί οι τέσσερις. Και όταν πήγαν στην εχμαλωσία Βαβυλώνος οι Εβραίοι, δεν μετανόησαν, ενώ τους έσερναν με αλυσίδες δεμένους, δεν έλεγαν «Θεέ μου τι κάναμε» και κοίτα πως οδηγούμεθα.
Όταν φτάσανε εκεί, προσκύνησαν και την εικόνα τη χρυσή, λέει, του Ναβουχοντονόσορα. Έπεσαν κάτω και προσκύναγαν και προσέφερναν θυσίες στην εικόνα τη χρυσή του Ναβουχοντονόσορα. Δεν κατάλαβα να μετανοήσω. Θυμίζει αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας μέσα. Ο δε παράνομος Ιούδας, ούκ η βουλή θυσινιένε. Να καταλάβει ο Ιούδας. Ώστε να μετανοήσει ειλικρινά και να επιστρέψει και να καταλάβει τι κάνει. Τυφλώνει. Η αμαρτία, το κακό τυφλώνει. Με αποτέλεσμα δεν βλέπει ο άνθρωπος που οδηγείται. Σε αυτό λοιπόν το σημείο. Για εμάς, όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές οι δοκιμασίες θα πρέπει να τις δούμε κάτω από το χέρι και την πρόνοια του Θεού. Σαν αιτία και αφορμή, παρακαλώ, για να γίνουμε καλύτεροι. Εμείς θα τα δούμε σαν αφορμή για να γίνουμε καλύτεροι. Διάβαζε σήμερα εδώ στο γεροντικό, έλεγε το εξής, ότι μία μέρα, λέει, καθότανε έξω από την καλύβα του ο Αββάς Μωυσής με 7 τους μαθητές του και συζητούσαν για πνευματικά ζητήματα. Τους είπε ξαφνικά ο γέροντας, ο Αββάς Μωυσής, πιθανό να είναι ο Αιθίωπος. Σήμερα θα μας επιτεθούν οι Βεδουίνοι, παιδιά μου. Σε συμβουλεύω να σηκωθείτε και να φύγετε για να σωθείτε. Εσύ, Αββά, τι θα κάνεις, τον ρώτησαν εκείνοι. Ο γέροντας φάνηκε μια στιγμή συναρπαμένος με βαθιά συγκίνηση. Εγώ τους είπε, ύστερα από μικρή σιωπή, χρόνια τώρα περιμένω αυτή την ευλογημένη ώρα που θα εξηλαιώσω τις αμαρτίες μου. Πώς αλλιώς θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του δεσπότη μου. Πάντες συλλαβώντες μάχεραν, εν μαχαίρα αποθανούνται. Ούτε και εμείς τότε θα φύγουμε από κοντά σου, δούλωσαν με ένα στόμα οι μαθητές. Θα μείνουμε και εδώ και θα πεθάνουμε μαζί σου. Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Γι' αυτό ακριβώς σας το προείπα, να απομακρυνθείτε. Όμως σας κάνει ο καθένας σας ό,τι νομίζει. Και στο τέλος έφτασαν οι βάρβαροι. Τη στιγμή εκείνη περικυκλώσαν την καλύβα, οι ληστέ, και έσφαξαν τον Άγιο Γέροντα με 6 από τους μαθητές του. Ο ένας πρόλαβε και κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε τη σφαγή και είδε 7 στεφάνια να στεφανώνουν τους οσιομάρτυρες. Τι δείχνει εδώ? Δείχνει ακριβώς ότι ο Αββά Μωυσής, ο οποίος, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι ο Αιθίωπος, ο οποίος είχε σκοτώσει, ο οποίος είχε ληστέψει, ο οποίος είχε κάνει, ήρθε η ώρα που για όλα αυτά είπε, θα εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου επάνω. Μάχερα έδωσα, μάχερα θα λάβω. Παραχώρησε, λέει, και με αυτό τελειώνω. Κάποτε ο Θεός να δοκιμαστεί σκληρά ένας αδελφός στη σκήτη για να ωφεληθούν οι άλλοι από την υπομονή του. Χωρίς τη δική του υπετιότητα τον περιφρόνησαν όλοι οι άλλοι αδελφοί. Τον απέφευγαν. Δεν ήθελαν ούτε να τον χαιρετήσουν. Αν ζητούσε καμιά φορά ψωμί ή τίποτα άλλο απολύτως αναγκαίο, δεν βρισκόταν κανείς να του δώσει. Την Κυριακή δεν τον φώναζαν ποτέ να φάει με τους άλλους αδελφούς στην αγάπη. Μια φορά γύρισε κατάκοπο στο κελί του από το θέρος και δεν βρήκε ούτε ένα ξεροκόμματο, αλλά ούτε και λίγο νερό, για να δροσίσει τα φλογισμένα κύλη του. Κανένας από τους γείτονες ασκητές του δεν το λυπήθηκε να τον ανακουφίσει. Με όλα αυτά όμως δεν μικροψύχησε, ούτε αγανάκτησε εναντίον των άλλων, ούτε τους κατηγόρησε για μισαδελφία. Υπέφερε με γενναιότητα τη δοκιμασία του, λέγοντας τον εαυτό του πως για τις αμαρτίες του ήταν άξιος να πάθει και χειρότερα. Είχε αντιληφθεί ότι όλα αυτά επέτρεπε ο Θεός. Προσέξτε, φυσικά βλέπει κανείς και λέει, μένει δυνατόν οι συνασκητές του, να μην του δίνουν λίγο νερό, είναι αγάπη αυτή. Αυτός δεν μπαίνει σε αυτή την ερμηνεία. Και να πει, μα είναι αυτή, φοράνε ράσο, πιστεύουν σε Χριστό και δεν μου δίνουν λίγο νερό και λίγο ψωμί ενώ δεν έχω. Δεν μπαίνει σε αυτή την ερμηνεία. Ούτε και ασχολείται, λέει, μαζί του. Ούτε και τους κατακρίνει. Αλλά τι λέει, υπέφερε με γενναιότητα τη δοκιμασία του, λέγοντας τον εαυτό του
πως ήταν άξιος για τις αμαρτίες του να υποφέρει και χειρότερα. Ήξερε ότι ο Θεός τα άφηνε να γίνονται έτσι, γιατί έφτυγε εκείνος. Έφτυγε εκείνος. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Μόλις συμβεί κάτι, οι άλλοι φταίνε. Εμείς ποτέ. Ο άλλος πάντοτε είναι η αιτία του κακού. Ο άλλος πάντοτε κάτι έκανε. Εγώ ποτέ μου. Εγώ είμαι μια χαρά. Όλα εγώ τα απαντήσω σωστά. Και αντί να εξετάσω και να πάρω και να πω έλα παιδιά, γιατί μου συμβαίνουν αυτό. Παράδειγμα, πεθαρά με την ύφη, ο γείτονας με τον γείτονα, το παιδί με τη μάνα. Μα κάτσε κάτι συνέβη. Και αντί να σκεφτεί, μα λέει η κουβέντα αυτή που μου είπε ο γείτονας, είναι η κουβέντα αυτή που μου είπε η πεθαρά μου, ή η πεθαρά λέει είναι η κουβέντα αυτή που μου είπε η ύφη. Ή ο ένας ο άλλος και ούτω καθεξής. Και δεν κάθεται κανένας μας από εμάς να σκεφτεί και κάτσε. Πώς έφτασα σε αυτό το σημείο της σχέσης μου. Εγώ που φταίω. Να ψάξω να βρω εγώ που είμαι ο υπεύθυνος. Που είναι η αιτία. Γιατί αν ψάχνω την αιτία να τη βρω στον άλλον, ποτέ μου δεν θα διορθώσω τον εαυτό μου. Ποτέ δεν θα δεχτώ ότι όλα όσα μου συμβαίνουν και οι δοκιμασίες και οι θλίψεις και οι στεναχώριες και τα δάκρυα που μου έρχονται και τρέχουν από εγωισμό, γιατί είναι δάκρυα εγωισμού πολλές φορές όταν μας πληγώνει ο άλλος, και τρέχουν τα δάκρυα, μα γιατί δεν μου μιλήσει έτσι, γιατί δεν μου πει έτσι. Και ξέρετε πώς γίνονται τώρα και τα δάκρυα και κλαίνουν οι άνθρωποι. Και δεν κοιτάει που ήταν ο ίδιος η αιτία του κακού. Κοιτάει τον άλλον τι του είπε. Αυτός που έφτιαξε και τι έκανε και πώς οδήγησε εκεί την κατάσταση, ποτέ δεν την κοιτάει. Εμπτώτη δεν μπορεί να διορθωθείς. Γιατί απαλλάσσεις τον εαυτό σου. Εδώ λοιπόν δεν τον απαλλάσσει. Υπέφερε με γενναιότητα την δοκιμασία του, γιατί ήξερε ότι άξιε εισπράττει. Βλέποντας όμως και ο Θεός την υπομονή του, ότι αποδέχεται αυτές τις δοκιμασίες, τον απάλλαξε αμέσως από τον πειρασμό. Το ίδιο βράδυ χτύπησε την πόρτα του κελιού του ένας ξένος, περαστικός από τη σκήτη, και του άφησε ένα φορτίο ψωμιά και άλλα φαγόσιμα που είχε στην καμίδα του. Προτού προφτάσει ο αδερφός να τον ευχαριστήσει, εκείνος είχε εξαφανιστεί. Φαίνεται ο ίδιος ο Χριστός τον είχε επισκεφτεί. Ο μοναχός τότε άρχισε να κλαίει και να λέει στην προσευχή του: «Κύριε μου, δεν ήμουν άξιος να θλίβομαι λίγο για την αγάπη σου. Γι' αυτό μου πήρες την δοκιμασία». Και πράγματι του την πήρε. Γιατί την άλλη μέρα κιόλας είχαν πάψει όλοι οι αδελφοί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα. Βλέπετε ότι αμέσως άλλαξε το σύνδεσμο. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και πλησιάσει τον Θεό και ζητήσει το ελαιός του, αλλάζει όλο το σκηνικό. Αυτομάτως αλλάζει όλο το σκηνικό. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν πρόσωπα, σαν μοναστήρι κι εμείς, σαν οικογένειες επαντρεμένοι, οι βουλευτές στη Βουλή και όλη η πατρίδα μας. Εάν δεν το κάνουμε, τότε θα εισπράξουμε πάσα αμαρτία, έλαβε ένδικον μη στα αποδοσία, λέει η Γραφή. Θα εισπράξουμε δίκαια αυτά των οποίων πράξαμε. Θα άρει ο Θεός παντελώς τη χάρη του και την ευλογία του πάνω από αυτό το έθνος, και το ένα κακό θα μας έρχεται μετά το άλλο. Θα μας σύρουν και εμάς αλυσοδεμένους, όπως σύρανε τον εβραϊκό λαό στη Βαβυλώνα. Εύχομαι να αποκτήσουμε ειλικρινή μετάνοια και να επιστρέψουμε κοντά στον Θεό. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.